Είχα έρθει εδώ και είχα πει ειδικό τιμολόγιο ρεύματο σε κάθε νοικοκυριό της Δυτικής Μακεδονίας. Και είχα πει πρωτίστως το δικαιούνται τα γρεβενά και η καστοριά. Και μου έλεγαν τι λέει ο άνθρωπος. Τι σχέση έχει η καστοριά και τα γρεβενά με τη ΔΕΗ. Και είχα πει το δικαιούνται τα γρεβενά και η καστοριά γιατί λόγω του κύκλου εργασιών της ΔΕΗ, που εδώ τζιγράρει τα λεφτά της, φαινόμαστε ως πλούσια περιφέρεια, χάνουμε πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η πρώτη θυγμένη που βγαίνει είναι η Καστοριά και τα Γραβενά. Διότι εμείς εκεί τουλάχιστον αμεσότητα έχουμε και μία πρόσβαση στην εργασία. Τα Γραβενά και πρόσβαση στην εργασία δεν έχουν και χάνουν και πόρους που θα μπορούσαμε να παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να, να αντιμετωπίσουμε ζητήματα ιδιαίτερα της ανθρωπιστικής κρίσης. Και είπα, ως ισορροπία αυτής της αδικίας, θα πρέπει να κάνουμε μια διάχυση του αγαθού που λέγεται ενέργεια και το δικαιούνται τα γραμμένα και η καστοριά για αυτή την αδικία, αλλά και για κάτι ακόμη. Γιατί είναι περιοχές με ενεργειακή φτώχεια. Δεν έχουν ούτε τηλεθέρμανση ούτε τη δυνατότητα να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Κατά το είπα, μου είπαν αυτός είναι τρελός, μη είπαν ψεύτη, μη είπαν λαϊκιστή. Το θυμάστε. Έρχεται το ειδικό τιμολόγιο στα σπίτια σας, το παίρνετε, το παίρνετε, μάλιστα. Το δεύτερο που είχα πει ήταν ότι πρέπει να ξεποιούσουμε όλες τις μορφές της ενέργειας. Ήταν να κατασκευαστεί ένας αγωγός που λεγόταν tap. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το πολιτικό προσωπικό της είναι σαν να μην ήξερε τι σημαίνει. ΤΑΠ και τι σημαίνει αέριο και δεν είχαν κάνει τον κόπο να πάνε να μάθουν τι είναι το αέριο αν δεν ξέρανε και να πάνε στη ΔΕΔΑ ή στη ΔΕΠΑ και να πούν τι θα γίνει ρε παιδιά. Όλοι μιλάνε για αέριο. Η Δυτική Μακεδονία δεν. Ε, φυσικά δεν. Γιατί άμα έχει τηλεφέρμαση στην Κοζάνη, δεν σε ενδιαφέρει το αέριο για τι άλλε περιοχέ. Γιατί έτσι μάθανε να πολιτεύονται. Με ποσότητα που είναι οι μάζες, Να του φέρουμε βόλτα για να πάρουμε τι ψήφου. Όχι κύριε, θα πολιτεύεστε με δίκιο. Θα ξεκινάτε από του αδυνάτου και θα φτάνετε στου δυνατού. Θα ξεκινάτε από το χωριό και θα φτάνετε στην πόλη. Αυτό που κάναμε εμεί. Και πήγαμε στη Δέδα. Και αλλάξαμε τη διακρατική συμφωνία με το Αζερβαϊτζάν που θα είχαμε έναν αγωγό έλευση, χωρί να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση εμεί σε αυτό το αγαθό. Και ενώ όλη η Βόρεια Ελλάδα προβλεπόταν μία έξοδο. Εμείς στη Δυτική Μακεδονία φέραμε δύο εξόδους. Μία στον Περδίκα και μία στην Ποριά της Καστοριάς. Και αρχίζει ο αγώνας. Συζητάω με τον Δήμαρχο των Γρεβονών. Μου λέει ο Γιώργος ο Δασταμάνης. Αλήθεια θα είναι ρε Περιφερειάρχη. Λέω αλήθεια. Δεν το πίστευε κανείς. Όπως και το ειδικό τιμολόγιο. Και τρέξαμε τις διαδικασίες. Δεσμεύσαμε 12,5 εκατομμύρια ευρώ από την κυβέρνηση, είναι γραμμένα σε κωδικό της περιφέρειας. Ένα εκατομμύριο βάλαμε εμείς από το ΕΣΠΑ για να φαίνεται επιτέλους ότι υπάρχει αέριο σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την περιφέρεια και τα υπόλοιπα ποσά τα θα διαθέσει η ΔΕΔΑ με δανεισμό και διακεφάλι. Έτσι ώστε τα γρεβενά να έχουν δίκτυο φυσικού αερίου, έχουν τρέξει όλες οι διαδικασίες, η Καστοριά, το Άργος Ορεστικό και η Ποριά. Και προσέξτε, για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση. Είτε το αέριο το πάρεις με εγκύτητα στην Πορειά, στον Περδίκα της Εορδέας, είτε το πάρεις στη Δεσκάτη, είτε το πάρεις στη Σαμαρίνα, η τιμή είναι μία και Και το διασφαλίσαμε αυτό και με υπουργικέ αποφάσεις και με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Άρα αυτά που ακούγονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και όταν λέμε μεταφερόμενο αέριο, μην υπάρχει κάποια έκδηλη ανησυχία στον κόσμο. Είτε το πάρει με αγωγό, είτε με μεταφερόμενο, είναι το ίδιο πράγμα. Δίκτυωση στην πόλη απλά είναι ο τρόπο τη πηγή που μεταφέρεται. Σήμερα μεγάλε πόλει, η Κομοτινή, είναι μεγαλύτερη από τα, από τα γραβενά της, δεν είναι, ζεσταίνεται με μεταφερόμενο φυσικό αέριο. Και ήδη έχουμε δεσμεύσει δύο χώρου, στην είσοδο και στην έξοδο τη πόλη, όπου θα γίνει το κούμπωμα τη μεταφορά με βυτεία του αερίου, για να έρθει το δίκτυο μέσα στην πόλη. Το αέριο στον αγωγό θα αρχίσει να κυκλοφορεί μετά το 21 με 22. Μέχρι τότε τα δίκτυα θα είναι ολοκληρωμένα και το αέριο θα είναι στην πόλη των Γρεβενών. Είναι δέσμευση, είναι διασφάλιση, είτε είμαι εγώ, είτε δεν είμαι, δεν μπορεί κανείς να το αλλάξει. Τα διασφαλίσαμε όλα, ξέρετε γιατί. Γιατί έχουμε πει, αν γίνει το λάθος, που δεν κάνει λάθος ο λαός, τουλάχιστον να μην μπορέσουν αυτοί να το κάνουν.